Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον Λιάσο τον Λουκά. Λιάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχθηκες την πρόσκληση και τον Πανίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Πανίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα να συζητήσουμε λίγο για το παιχνίδι Λιάσο, αυτό το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Περίμενες την νίκη της Δόξας ή ήταν μια έκπληξη? Εντάξει, βλέποντας όλο το πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια είναι ανταγωνιστικά, όλα είναι δύσκολα. Τα περισσότερα εκ των οποίων είναι στενά τα σκορ. Πρέπει να εδρώσεις πολύ στο γήπεδο για να πάρεις την νίκη. Σίγουρα η Ομόνια πριν το παιχνίδι θεωρόταν από πολλούς ότι ήταν το φαβορί. Αλλά μια ομάδα όπως τη Δόξα, όταν καταφέρει να προηγηθεί, επειδή κάποιες ομάδες είναι φτιαγμένες για περισσότερο να μείνονται και να προσπαθούν να βγουν στην άμεση επίθεση, στην αντεπίθεση, στο transition που λέμε, θεωρώ βολευόταν. Αν και σε αυτό το παιχνίδι η Ομόνια κατάφερε να διασπάσει τις γραμμές, έφτιαξε 2-3 κλασικές ευκαιρίες, όπου ήταν ο τερμοφύλακας της Δόξας εκεί, και τελικά κατάφερε να κερδίσει. Τα στατιστικά, όπως είδαμε, ήταν ολοκληρωτικά για την Ομόνια, αλλά καμιά φορά αυτό που λέγαμε και έξω δεν λένε. Αυτό μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση έναν προπονητή τη στιγμή που βλέπεις ένα παιχνίδι ότι το χάνεις. Αλλά παίζεις καλά, το πλάνο είναι σωστό, απλώς δεν σου βγαίνουν κάποιες φάσεις. Αμέσως αρχίζει η πίεση, είτε αν θέλεις από τους δημοσιογράφους, είτε από τον κόσμο. Πόσο μπορεί να προβληματίσει έναν προπονητή η πίεση που μπαίνει γενικώς τη στιγμή που βλέπει την ομάδα του να παίζει καλά και απλώς για διάφορους λόγους δεν φτάνει στο στόχο της? Εντάξει, το καλύτερο σενάριο είναι να κρατήσει τη συγκέντρωση σου σαν προπονητής από τη στιγμή που η ομάδα σου δημιουργεί και παίζει ορθόδοξο ποδόσφαιρο και δημιουργεί ευκαιρία, σε κάποια στιγμή θα έρθει δύο γκολ. Τώρα, το πρόβλημα το δικό μας είναι όταν η ομάδα δεν μπορεί να δημιουργεί σε φάση που θέλουμε να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα, να σκοράρουμε, να βάλει ομάδα γκολ. Εκεί πρέπει να κινηθείς. Αλλά αν δημιουργείς και έχεις ροή ευκαιριών και καλή κυκλοφορία μπάλας και με σέντρες και κάθε τον παιχνίδι και με ατομικές ενέργειες. Να πούμε κάτι σημαντικό για τον Ηλία το Χαραλάμπους. Είναι η δεύτερη φορά που φέτος αντιμετωπίζει την Ομόνια. Στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει όταν ήταν στον πάγκο του Εθνικού Άχνας με 2-0 στο Δασάκι. Στη δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει μέσα σε λίγους μήνες την Ομόνια την κερδίζει με 2-1. Είναι εύκολο, Λιάσο, να παίξεις κόντρα στο παρελθόν σου και να είσαι προπονητής κόντρα σε μια ομάδα που, όπως είπε και ο Ηλίας, αγάπησε και ο ίδιος, αγαπήθηκε και ο ίδιος από τον κόσμο? Ναι, αυτό ισχύει, ότι δεν αλλάζει. Αυτό που είσαι δεν αλλάζει. Από που πέρασες δεν αλλάζει. Κρατάς, ούτε και θέλουμε να ξεχάσουμε που είμαστε, άλλωστε. Αλλά σήμερα πάρα πολύ σωστά είπε ο Γιάννης ότι εκεί που δουλεύει είναι με τα παιδιά όλη μέρα. Είναι εμάς ως προπονητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σαν παιδιά μας. Ζούμε καθημερινά μαζί τους και στα καλά τους και στα κακά τους και στις καλές στιγμές και στις δύσκολες. Και θέλουμε το καλύτερο για αυτούς και την ομάδα και τους εργοδότες μας. Στο κάτω-κάτω είναι το μέλλον το δικό μας και της οικογένειας μας. Ακριβώς. Έτσι, στην ουσία θέλω να μας πεις τι σημαίνει αυτή η σημερινή νίκη για τη Δόξα, η οποία έχει φτάσει στους 14 βαθμούς και δεν είναι και πολύ μακριά από τις ομάδες που είναι ήδη στην εξάδα. Και τι σημαίνει ήττα για την Ομόνια, παρόλο που έχει και δύο παιχνίδια στο χέρι, αλλά είναι ντέρμπι. Για τη Δόξα είναι ότι μπορεί να αναπνεύσει κάπως καλύτερα, ότι είναι κοντά στον γκρουπ που οδηγεί στην εξάδα και όχι κοντά στις δύο που θα πάνε διαβάθμιση. Για την Ομόνια έχει και παιχνίδια στο χέρι, δεν τελείωσε τίποτα, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν τα παιχνίδια για να καλύψει το χαμένο έδαφος, αν μιλάμε για την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Και σαν αυτά τα σημερινά που είχε και καλή απόδοση, δεν κατάφερε να κερδίσει. Θα έρθουν και μέρες που μια ομάδα δεν μπορεί να έχει όλων καλές αποδόσεις, θα έχει και μέτριες και κακές. Ναι. Πόσο σκέφτεστε την κορυφή? Καθόλου. Τι σκέφτεστε δηλαδή, ποιοι είναι οι προτεραιότητες? Περίμενε, ένα λεπτό. Μιλάς τώρα για τον Λιάσο σαν προπονητή του Άρη? Του Άρη, ποιο? Όχι, επειδή κουβεντιάζαμε για την Ομόνια και την Δόξα. Άλλαξε, ξέρεις, να το διευκρινίσουμε, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι και η Ομόνια μπορεί. Τι σκέφτεστε? Εμείς είμαστε ταπεινοί εκτός γηπέδου. Θέλουμε να κρατήσουμε και να είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί και δυνατοί στο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Εντός γηπέδου πώς είσαστε δηλαδή? Απαιτητικοί και δυνατοί. Πάμε δυνατά. Πόσο εύκολο όμως είναι να μείνετε ταπεινοί?
Πάρα και πολύ. Να κρατήσετε τους ποδοσφαιριστές σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ εύκολο, γιατί από την αρχή αυτό ξεκινήσαμε, ότι θέλαμε να κερδίσουμε το σεβασμό, να φτιάξουμε μια καλή ομάδα και βάσει της εικόνας στον αγωνιστικό χώρο, να κερδίσουμε το σεβασμό όχι μόνο τους δικούς μας φιλάθλους, αλλά και τον αντιπάλο. Θεωρώ ότι τα παιδιά δούλεψαν πάρα πολύ και είμαστε στο δρόμο, το σωστό αυτό που θέλαμε. Λοιπόν, Λιασό, η πίεση λίγησε τους ποδοσφαιριστές, γιατί ενδόμηχα φαντάζομαι ότι όλοι θα ήξεραν, όλοι θα έβλεπαν την βαθμολογία. Ενδόμηχα λίγησε αυτή η πίεση της επιτυχίας, της κορυφής στους ποδοσφαιριστές και δεν έπαιξαν τόσο καλά όσο τα προηγούμενα παιχνίδια. Όχι, το είπα αρκετές φορές εγώ προσωπικά, δεν έχουμε υψόφοβια στον Άρη και ούτε την πίεση να πάμε στην πρώτη θέση. Αν είμαστε στην πρώτη θέση σήμερα δεν θα κερδίζαμε κάτι, ούτε τώρα που είμαστε στην τρίτη χάσαμε κάτι. Άρα εμείς βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Ξέραμε ότι ένα δύσκολο παιχνίδι πριν να μπούμε στο γήπεδο. Θεωρώ ότι κάναμε ένα μέτριο παιχνίδι, γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Δεν παίζαμε μόνοι μας, είχαμε έναν καλό αντίπαλο, καλωστημένο αντίπαλο μπροστά μας, που κατάφερε να προηγηθεί. Από εκεί και πέρα είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι με τους παίκτες μας που δεν τα παράτησαν και ακόμα και όταν ισοφαρίζαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό είχαμε κάποιες ευκαιρίες με τον Μάριος που μπορούσαμε να κερδίσουμε χωρίς να το δικαιούμαστε, γιατί το αποτέλεσμα ήταν δικαιωμένο. Προφανώς. Εγώ θέλω να κάνω μια διαφορετική ερώτηση, δεν το σκεφτήκα. Ποιοι είναι οι βασικοί σας αντιπαλοί στους στόχους που έχετε θέσει? Τώρα, έτσι όπως είναι ο Άρης. Ο εαυτός μας, Πανίκο. Εμείς θέλουμε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε. Όλοι οι υπόλοιπες 11 ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, ανταγωνιστικές. Εμείς την ομάδα που έχουμε μπροστά μας κάθε εβδομάδα θέλουμε να βρούμε τον τρόπο να δουλέψουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να διεκδικήσουμε, να κερδίσουμε. Ποια ομάδα είναι καλύτερη από εσάς αυτή τη στιγμή? Ναι. Το λέει η βαθμολογία ότι οι δύο ομάδες έχουν περισσότερους βαθμούς, άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερες αυτή τη στιγμή. Να πάμε λίγο πίσω το καλοκαίρι και να πούμε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδος. Ήσουνα και πέρσι στην ομάδα, ήσουνα και πρόπερσι στην ομάδα. Φέτος φυσικά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στον Άρη. Έρχεται όλη αυτή η αφρόκρεμα, αν θέλεις, για τον Άρη. Όλοι αυτοί οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Νιώθεις ότι έχεις να οδηγήσεις ένα υπεροκειάνιο? Όχι, σε κανένα περίπτωση. Απλά για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι πιο εύκολο το έργο μας και η δουλειά μας. Πέρσι είχαμε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε και πρόπερσι. Τώρα είναι πιο εύκολη η δουλειά μας με την έννοια ότι οι παίχτες, όπως αναφέρετε, με μεγάλη ποιότητα, με μεγάλες εμπειρίες και στις προπονήσεις είναι και βοηθητικοί, για να σας πω την αλήθεια. Αντιλαμβάνονται άμεσα κάποια πράγματα, δεν χάνεται χρόνος. Έχουν και την νοοτροπία του ότι συνεπάγεται για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, έχουμε την οργάνωση γύρω από την ομάδα. Γι' αυτό φρόντιζε ο ιδιοκτήτης και ο football director. Έχουμε ό,τι χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα, έχουμε τη στήριξη και μπορούμε και δουλεύουμε. Μεγάλο team πίσω μου, δεν είμαι μόνο μου στην ομάδα. Είναι αλήθεια, Γιάσο, ότι. Συγγνώμη, Μαρία. Είναι αλήθεια ότι αυτό που λένε πολλές φορές, όσο πιο ψηλό επίπεδο είναι οι ποδοσφαιριστές, τόσο πιο εύκολη γίνεται η δουλειά ενός προπονητή, σε αυτό που έχεις αναφέρει λίγο νωρίτερα, ότι κάνεις και οικονομία να μην χάνεις χρόνο στις προπονήσεις. Δηλαδή, λέμε ένα πράγμα, επειδή είναι σε πιο ψηλό επίπεδο, πιθανόν να το έχουν αντιμετωπίσει, το αντιλαμβάνονται και το κατανοούν πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα μπορούσαν ήταν χαμηλότερης ποιότητας ποδοσφαιριστές. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει απόλυτα και επίσης και παίχτες που μπορεί να μην έπαιξαν ακόμα γιατί ίσως να είναι νεαροί, ίσως γιατί δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες πιο πριν. Δουλεύοντας με αυτούς τους παίχτες, μπογιάζονται και την νοοτροπία και ανεβαίνει το επίπεδο σε όλους τους τομείς της προπονήσης και σε όλους τους παίχτες. Είδαμε όμως αρκετές φορές, ακόμη και σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, πολλοί ποιοτικοί παίχτες μαζί να μην μπορούν να συνυπάρξουν, να μην μπορούν να δημιουργήσουν την ομάδα που ευελπιστεί αυτός που έχει την ομάδα τέλος πάντων. Εσύ όταν ξεκινούσε αυτή η χρονιά με τα νέα δεδομένα, πίστευες ότι ο Άρης θα μπορούσε να είναι μέχρι τα Χριστούγεννα στη θέση που είναι? Πιστεύαμε ότι είχαμε καλή ομάδα και θα κάναμε την παρουσία μας. Τώρα δεν μπορείς να ξέρεις από πριν ποια παιχνίδια θα κερδίσεις ή ποια θα χάσεις. Οι συγκυρίες το φέρουν. Αλλά για να απαντήσω στην πιο σημαντική ερώτηση που κάνατε είναι ότι μας έχουν εμπιστοσύνη από το board, από τη διοίκηση, από τον ιδιοκτήτη, από τον football director
Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε αφεντικά στο γήπεδο και έχουμε τη στήριξη. Άρα όλοι οι ποδοσφαιριστές το ξέρουν. Γι' αυτό και είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και γι' αυτό όλοι ξέρουν ότι δίπλα τους έχουν έναν εισάξιο ποδοσφαιριστή που μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους πάρει τη θέση. Άρα είναι όλοι και είμαστε όλοι στην πρίζα και είναι καλύτερα για όλους μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση του Λιάσου Λουκά στη φετινή χρονιά ποια είναι? Εντάξει, για μένα τώρα είναι η αρχή. Το ότι μιλάνε με κολακευτικά λόγια για την ομάδα μας, για τους ποδοσφαιριστές μας, αυτό... Και για το άτομο σου. Ναι. Εντάξει, είμαστε ομαδικό άθλημα, μας κάνει όλους περήφανους και χαρούμενους. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τον Άρη εκεί που είναι και να ανέβει ακόμη περισσότερο, να το επιτρέψουν οι συγκυρίες.